Πρώτα είναι υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία παρά την κρισιμότητα του παιχνιδιού την ομάδα της Εκίνθου. Και μάλιστα άκουσα πριν από λίγο από τον κύριο Μαγκαφίνη ότι τα αποτελέσματα ευτυχώς ήταν εξαιρετικά, γιατί δεν θα ήθελα να ταυτίσω την άνοδο της ομάδας μου με την πτώση της ομάδας μιας περιοχής στην οποία αγαπώ πάρα πολύ παραδοσιακά πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι ήταν διπλό το καλό. Στενοχωριέμαι που πέφτει η Παναχαϊκή, όμως να ξέρετε ότι δυστυχώς ο καθένας ό,τι παίρνει αξίζει. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι υπήρξε ένα παιχνίδι με πολύ άγχος από δύο ομάδες. Κυριάρχησε το άγχος και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Και τελικώς κερδίσαμε εμείς, οι οποίοι την καθοριστική στιγμή πήραμε ένα πέναλτι. Εύχομαι στην ομάδα της Εκίνθου τα καλύτερα, στον κύριο Μαγκαφίνη τα καλύτερα και στον κόσμο της Εκίνθου, παρά το ότι χρόνια με έχει στοχοποιήσει όταν έρχομαι στο γήπεδο, γιατί όταν περπατώ στους δρόμους με αγκαλιάζει. Εύχομαι να ζήσει και του χρόνου στιγμές σε και αυτές τις στιγμές στη Β' Εθνική. Η Παναχαϊκή, ακόμη και την ημέρα που την αγόρασα εγώ, στις 20 Ιανουαρίου του 2009, που πήρα το 50%, ήταν μια άρρωστη, με ανίατη ασθένεια, ποδοσφαιρική εκδήλωση. Εκτός από την ιστορία της και το όνομά της, δεν είχε τίποτα άλλο. Το περιβάλλον της είναι τραγικό. Είναι τραγική η αεραστεχνική, η οποία κάνει κουμάντο και δυστυχώς εκμεταλλεύεται αυτό το υπέροχο γήπεδο το οποίο εγώ ανακατασκεύασα, αλλώντας 402.000 ευρώ αμέσως το 2009 και ανακατασκευάζοντάς το. Είναι τραγικοί οι δήμαρχοι οι οποίοι υπάρχουν στην Πάτρα, από τον Φούρα, ακολούθως αυτή την καρικατούρα των Δημαρά, την επόμενη καρικατούρα που λέγεται Πελετίδης, και οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό ρόλο του ποδοσφαίρου και δυστυχώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να μας διώχνουν κάθε χρόνο να παίζουμε στην Κάτω Αχαγιά, στον Πύργο, στην Αύπακτο, στο Αίγιο. Φτάσαμε να παίζουμε στην Κόρινθο play-off και αυτοί να πανηγυρίζουν γιατί καταντήσαμε γυρολόγοι ενώ η ομάδα μας ήταν για άνοδο. Χαίρομαι πολύ που αυτή η άνοδος της ΑΕΛ κατά βάση βασίστηκε στους παίκτες της Παναχαϊκής, οι οποίοι δείξαν εμπιστοσύνη σε μένα και δεν έμεινα πίσω, γιατί όλα τα παιδιά όταν χάρισα τις μετοχές μου και χαρίζοντας ελάχιστα χρέη, οι ποδοσφαιριστές αυτοί μου ανήκαν. Τους έπεισαν όμως εκεί. Κάποιοι οι οποίοι δίθεν αγαπούν την Παναχαϊκή, ότι η Παναχαϊκή θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος, γιατί το πρόβλημα ήμουν εγώ, τους κράτησαν εκεί, τους κατέστρεψαν και στο τέλος διασύρθηκαν όλοι τους. Αλλά ό,τι παίρνει, τους αξίζει ο καθένας. Λυπάμαι πολύ που η ιστορική αυτή ομάδα βρίσκεται στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Λυπάμαι πολύ που ο Δήμος της Πάτρας δείχνει αυτή την ασέβεια στην ιστορία της Παναχαϊκής. Λυπάμαι πολύ που οι παλέμαχοι της Παναχαϊκής, με επικεφαλής έναν τύπο, ο οποίος ενώ είναι Παναθηναϊκός και πηγαίνει κάθε Κυριακή, τον Γκίζα μιλάω, στον Παναθηναϊκό κάνει κουμάντο στο ποδόσφαιρο της Παναχαϊκής, και εύχομαι να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί, αν και είναι δύσκολα τα νέα νομοθετήματα, κάποια στιγμή να βρουν ανθρώπους σαν και εμένα, γιατί εκείνο που θα πρέπει να καταλάβουν είναι ότι εγώ δυστυχώς για αυτούς ήμουν πολύ μεγάλο μέγεθος για αυτούς. Και αυτό αποδεικνύεται φέτος, που μέσα σε λίγους μήνες, με πόλεμο από όλους, μια ιστορική ομάδα όπως η Παναχαϊκή ανεβαίνει και αυτή εκεί που της αξίζει. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά μάλλον ήμουν πολύ μεγάλο μέγεθος για αυτό το περιβάλλον, τους πολύ μικρούς ανθρώπους που περιστοιχίζει αυτήν την ομάδα.